στις ακρότητες, στις πολιτικές και στους βερμπαλισμούς. Φυσικά δεν πρόκειται να απαντήσω και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Αυτό όμως που θέλω είναι μια απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ επίσημα, επί της ουσίας. Αυτό που ακούστηκε από τη συνάδελφο πριν από λίγο, ότι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι, αυτό είναι αποτέλεσμα όλα αυτά, όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι που έρχονται από τις πατρίδες εδώ, ότι είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Ότι οι άνθρωποι έρχονται εδώ και πνίγονται εκμεταλλευόμενοι από τους λαθρέμπορους, ότι είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Αυτή την ακρότητα την πολιτική, αυτό το ψεύδος το πολιτικό, θέλω να ρωτήσω επίσημα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ το αποδέχεται και αν είναι πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι τυπικό, επειδή είχε ακουστεί πολύ όσον αφορά το θέμα του λαθρομετανάστη. Απλώς για την ιστορία, η λέξη προέρχεται από το ρήμα λίθο, που σημαίνει περνώ απαρατήρητος, διαφεύγω της προσοχής. Σε αυτή τη λογική τότε, κύριε Πρόεδρε, να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τον τίτλο λαθροθύρας, λαθραλής, λαθρεπιβάτης, λαθραναγνώστης. Κοιτάξτε να δείτε, αν νομίζουν ότι έτσι θα ξεφύγουν από την ουσία της υπόθεσης, λαθασμένο. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι να πάρουμε μια επίσημη θέση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδέχεται αυτή την τοποθέτηση της συναδέλφου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. Εγώ έβαλα ένα απλό ερώτημα στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση δεν πήραμε. Και βέβαια, πώς να πάρουμε απάντηση σε αυτό το πρωτοφανές που ακούσαμε. Πετάξαν την μπάλα στην εξέδρα και βέβαια αφήσαν ακάλυπτη τη συνάδελφό τους. Γιατί σε αυτά τα πράγματα, βέβαια, ποιος λογικός άνθρωπος θα πάρει τέτοια θέση. Ένα. Δύο. Όσον αφορά για τα επικοινωνιακά, κύριε Λαφαζάνη, επί 32 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, εγώ έχω τα ένσημά μου. Να μας τα δείξουν και κάποιοι άλλοι. Τρία. Φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιους ενοχλεί το ότι πράγματι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορούσε να κερδίσει την ευρύτερη πολιτική συνένεση. Αυτό φαίνεται ότι μέχρι τέλος δεν το αντέχουν και δημιουργούν προσκόμματα για αυτονόητα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Αντέξτε το. Σε κάτι θετικό πάρτε επιτέλους θέση που να είναι υπέρ της πατρίδας.